Τα ζητήματα που βάζει, τα υπόλοιπα ζητήματα που βάζει ποινιό και τα συζητήσαμε μαζί τους από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε εκεί. Ο κύριος Κουρουμπλής είχε δει εξωδική συνάντηση μαζί τους και έχουμε πει ότι όλα αυτά θα τα δούμε σε ένα κλίμα συνεργασίας. Κλίμα συνεργασίας και συνεννόησης. Με αποκλεισμένη τη χώρα δεν μπορεί να υπάρχει. Από τη στιγμή λοιπόν που όπως σας είπα η ανακοίνωση της απεργίας, ο λόγος για τον οποίο έγινε η απεργία εκλείπει, θα πρέπει κατά τη δική μου άποψη να σταματήσει η απεργία και να συνεχιστεί ο διάλογος, γιατί πραγματικά τα αιτήματα που βάζουν οι ναυτικοί είναι σε ένα μεγάλο βαθμό, δεν συμφωνώ με όλα, είναι σημαντικά και χρήζουν διαλόγου, συζήτησης και επίλυσης. Κύριε Υπουργέ, όμως, επειδή είμαστε επίλυση, στην 7η μέρα... Ναι, επίλυση αλλά... με κλειστή τη χώρα, κλειστά τα νησιά, δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν το δεχτείτε. Δεν μπορεί να υπάρξει. Πάντως πρέπει να σκεφτείτε τι θα κάνετε. Γίνεται και... συζήτηση υπό καθεστώς πίεσης. Δεν γίνεται. Έτσι συζητάει η κυβέρνηση. Αλλιώς σου λέει δεν συζητάει. Δεν γίνεται συζήτηση υπό καθεστώς πίεσης για τόσο χρονίζοντα προβλήματα. Μιλάμε για χρονίζοντα προβλήματα. Προβλήματα που δεν μπόρεσαν να λυθούν εδώ και χρόνια. Θα τα λύσουμε εμείς σε μία μέρα. Εσείς, κύριε Σαντορνιέ, εσείς, κύριε Σαντορνιέ, αν συνεχιστεί η απεργία. Να έχουμε μία λογική. Εάν συνεχιστεί η απεργία, δεν κάθεστε στο τραπέζι να συζητήσετε. Φυσικά. Εμείς τους καλούμε κάθε μέρα. Όχι, αν συνεχιστεί η απεργία, λέω. Θα συνεχίσουμε να συζητάμε θα μαζί. Στο τραπέζι, επομένως. Φυσικά. Γιατί λέτε διάλογος δεν γίνεται και συζήτηση με κλειστά τα λιμάνια. Δεν μπορεί να γίνει όμως νυφάλιος διάλογος και επίλυση. Νυφάλιος διάλογος. Δεν είπα εγώ ότι θα σταματήσω. Προφανώς και θα συνεχίσουμε να συζητάμε. Να εμείς δω τι θα πείτε στους νησιώτες όμως, γιατί είστε και νησιώτες. Εμείς είμαστε από την πλευρά των εργαζομένων ούτως ή άλλως. Εργαζόμενοι και οι μεν και οι δεν. Που λένε. Τη φύση και είναι άσχημο να μπαίνουν σε αντιπαράθεση. Επομένως λοιπόν εμείς προσπαθούμε να υπάρξει κοινωνική συνεννόηση και ο κοινωνικός αυτοματισμός. Σας κατηγόρησε όμως ότι πήγατε σε συνεννόηση. Αυτή τη στιγμή υπήρξε, δεν ξέρω αν είδατε, είπε ότι υπήρξε συνεννόηση των τοπικών φορέων με. Τη Μινωική. Δεν μπήκαμε εμείς σε αυτή τη διαδικασία, γιατί άλλωστε ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία για πλοίο ασφαλείας και αν θέλετε δική μου εκτίμηση δεν είναι και πολύ εφικτό να εφαρμοστεί. Διότι προβλέπει για λόγους δημόσιας υγείας, κινδύνου δημόσιας υγείας, σύγκληση του ΣΑΣ και προφανώς δεν θα βάλεις μόνο σε μία γραμμή, θα βάλεις και στις άλλες γραμμές. Άρα δεν θα υπάρχει απεργία στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Καλημέρα κύριε Σαντορινιέ. Λοιπόν, διάλειμμα εμείς.